Ήταν η μη ύπαρξη διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες και η λειτουργία καναλιών χωρίς άδειες. Όσον και αφορά τώρα. Υπήρχε μια παράταση, συνεχιζόμενες παρατάσεις των προσωρινών αδειών. Δεν υπήρχε διαγωνισμός. Αυτό που είναι παράνομο είναι να μην είναι σεβαστή η επιταγή του Συντάγματος και να μην είναι σεβαστές και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγαν να μπει τέλος αυτό το καθεστώς ανομίας. Πολύ σωστά το λέτε. Να σας κάνω μια ερώτηση που είπατε για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν μεθαύριο το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάλει τον νόμο Παπά αντισυνταγματικό, θα το εφαρμόσετε την επιταγή του. Κατανοείται ότι κανένας νόμος ο οποίος θα κηρύσσεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας άκυρος δεν εφαρμόζεται. Αλλά επίσης γνωρίζετε ότι όλες οι προσπάθειες για να κηρυχτεί ο νόμος της κυβέρνησης για τις άδειες, είτε αντισυνταγματικός, είτε μη σύμφωνος με το κοινοτικό δίκαιο, έχουν κηρυχτεί. Είναι και τα ασφαλιστικά μέτρα αυτά, κυρία Σβίγκου. Παρακαλώ. Παρακαλώ να μιλάμε με ακρίβεια. Οι προσφυγές είναι ασφαλιστικά μέτρα. Η κύρια προσφυγή του νόμου. Οι κύριες προσφυγές για τον νόμο θα εξεταστούν τις επόμενες μέρες. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα μάθουμε. Κατά συνέπεια, είπατε ότι αν κηρυχθεί αντισυνταγματικός, πολύ καθαρά. Λέω ότι αυτό ισχύει για τον οποιοδήποτε νόμο. Με τη μόνη διαφορά. Γιατί δεν εφαρμόζεται για την επιτάγη του Συμβουλίου. Με τη μόνη διαφορά ότι μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος δεν έχει σε καμία, δεν υπάρχει κανένα παραθυράκι, καμία μαύρη τρύπα στην οποία θα μπορούσε να κηρυχθεί αντισταγματικό. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Προφανώς θα το κρίνει το δικαστήριο, το οποίο είναι το αρμόδιο να το κρίνει. Αλλά σας λέω. Δεσμευτήκατε ότι αν είναι αντισταγματικό, αν κρυθεί αντισταγματικό, δεν θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει ούτως ή άλλως να κυρωθεί η διαδικασία. Αν βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και την κυρίξει αντισταγματικό, θα κυρωθεί η διαδικασία. Και εγώ περιμένω και από τα κόμματα τα οποία λένε ότι θα κηρυχθεί αντισταγματικό και από του δημοσιογράφου που λένε ότι θα βγει αντισταγματικό και καταλαμβάνουν μια απόφαση του δικαστηρίου, μετά την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας να κάνουν και αυτή την αυτοκριτική του και να πούν σφάλαμε. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αυτό είναι σύμφωνο με την απόφαση αντισταγματική θα το εφαρμόσετε. Αυτή είναι η ουσία. Και σα λέω ότι ο νόμο αυτό δεν είναι αντισταγματικό και θα το δείτε και σύμφωνα με τα πόδια. Αντισταγματική θα εφαρμόσετε την νομιμότητα. Αυτό έτσι, που ήταν αντισταγματικό. Ό,τι κάνατε ήταν, δηλαδή θα την αφήσει στον αέρα. Αυτό που ήταν αντισταγματικό. Δεν περιμένετε δύο μήνες απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό που ήταν αντισταγματικό. Κάνετε μια διαδικασία για να πιέσετε και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί αυτό χωρίς κάνετε. Άδεια. Και έλεγε το 2010 το Συμβούλιο της Επικρατείας υπό τις εκτεθείς συνθήκες επαόριστο ανοχή τη λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτουργούν παρανόμως αντίκειται προς το Σύνταγμα. Αυτό έλεγε το Συμβούλιο παρακάτω. Αυτό έλεγε το παρακάτω. Το αρμόδιο όργανο για να κάνει το διαγωνισμό είναι το SURU. Και το έχετε καταργήσει, υπάρχει ήδη διαδικασμένο γι' αυτό. Και σας λέω, αν αποφασίσει ο Συμβούλιος Επικρατείας ότι δεν γίνεται ο διαγωνισμός από τον κύριο Παπά, αλλά το SURU, τι θα κάνετε για να κάνετε. Δείτε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συγγνώμη, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι ευθύνη της κυβέρνησης να συσταθεί. Είναι ευθύνη της διάσκεψης των Προέδρων και είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί ο κ. Στραγκάκης, όπως έλεγε, όπως είχε πει εφθαξό στην Βουλή, αποφάσισε το Συμβουλίο της Επικρατείας στην τελευταία το 2014. Προφανώς, είστε δημοσιογράφος, δεν μπορώ να απαντάω ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να μιλάω ταυτόχρονα και με τους δύο. Θα σας πω το εξής. Γίνανε τρεις προσπάθειες στη διάκριση των Προέδρων για να υπάρχει απαραίτητη δυνατή συνένεση. Αφού καταργήσετε το Συμβούλιο, ακυρώστε τέσσερα μέλη και τη μητέρα της κυρίας Κωνσταντινίδη. Τρεις συνεχόμενες προσπάθειες. Ο κ. Στραγάκης τότε είχε πει το αμίμητο στη Βουλή, όσες προσπάθειες και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να συγκροτήσει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε. Αν θυμάστε καλά, είχαμε περιμένει ως κυβέρνηση να τελειώσουν ακόμα και διαδικασίες για την εκλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να δώσουν προτάσεις. Ούτε αυτό κάνανε. Μάλιστα. Βάλτε μία τελεία εδώ πριν πάμε στον κύριο Καραγκούνη να δούμε τι γίνεται. Στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με τον Νίκο Υποφάντη, αμέσως μετά ο λόγος εσάς. Έλα, Νίκο, να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.